Πολύ καλά σε θεωρητικό επίπεδο όλα αυτά. Αλλά έχουμε διάγραμμα από ό,τι θα τελειώσουν οι υποδομικές μελέτες, βέβαια, μικρής μαντίνιας και η πράξη αρμονής του τρόφιμα. Το είπα στο... Γιατί είναι πάνω από 30 χρόνια. Το είπα στο τέλος, ότι αυτές οι πράξεις πολεοδομικού χαρακτήρα απαιτούν πολλές συνέργειες και πολλών υπηρεσιών. Ξέχασα να σας πω ότι απαιτούν συνέργειες πολλών υπηρεσιών μεταξύ τους. Είναι ένα βαρύ πνευματικό έργο όπου θα πρέπει να συγκεράσει και τα κριτήρια που βάζει ο νόμος, αλλά και τις προσδοκίες των πολιτών. Και βέβαια απαιτεί συνέργειες υπηρεσιών. Παραδείγματος χάρη, η πολεοδομική μελέτη της Βέργας είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς υπογραφή πάνω από 8 μήνες. Και κάθε φορά, βέβαια, ο ελεγκτής ζητάει και από ένα δικαιολογητικό. Είναι στα τελειώματα. Η πολεοδομική μελέτη της Βέργας τελειώνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η διαδικασία και θα πρέπει να την προσεγγίσουμε εκ των έσω για να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε γρήγορα. Δεν είπα, και το είπα κλείνοντας, δεν είπα ότι αύριο το πρωί θα τα έχουμε όλα αυτά έτοιμα. Αλλά όμως έχουμε κάποιες, δρομολογούμε και υποστηρίζουμε όλες αυτές τις διαδικασίες ώστε να τελειώσουν γρήγορα. Όμως γρήγορα, Γιάννη, θα τελειώσουν τα έργα υποδομής εδώ δυτικά στην Αρτέμιδος, η Κυπούπολη. Στη θητεία μας θα έχουμε ολοκληρώσει και τα έργα υποδομής στην Κυπούπολη για να μπορέσουν να νοικοδομηθούν αυτές οι δύο περιοχές, 230 στρέμματα στην Κυπούπολη και 110 στρέμματα στην Αρτέμιδος. Ξεπερνάμε, φτάνουμε κοντά στα 350 στρέμματα. Αυτά θα προλάβουν και θα γίνουν μέσα στην θητεία μας, η οποία σε τρία χρόνια θα τελειώσει. Και πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές, εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αποτελεσματικό τρόπο όλα όσα σχεδιάζουμε και λέμε. Και από ό,τι ξέρουν οι ιδιοκτήτες, θα σου απαντήσω. Όταν γίνεται μια πράξη αναλογισμού σε έναν δρόμο, υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι ωφελούνται και θα πρέπει να πληρώσουν και υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν. Αυτό το συμψηφισμό δεν τον κάνει απευθείας η πράξη αναλογισμού ανάμεσα στον έναν ιδιοκτήτη και στον άλλον, αλλά μεσολαβεί ο Δήμος. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να πληρώσουμε αυτούς που δικαιούνται άμεσα, αύριο το πρωί που λέει, και οι υπόλοιποι, οι υπόχρεοι, θα πρέπει να έρθουν σε εμάς να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό γίνεται σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η διαδικασία. Πόσο πρέπει να πληρώσουν, το ξέρουμε. Η διαφορά είναι γύρω στις 30.000. Α, δηλαδή και αυτοί 900.000 να πληρώσουν. 900.000 θα δώσουμε, 930 θα δώσουμε, 900 θα πάρουμε. Καλύπως είναι σαν τη Βασιλιάς Γεωργίου που δεν θα τα πάρετε ποτέ. Γιατί 900.000 είναι πολλά. Δεν είναι από έναν. Ναι. Δεν είναι από έναν, είναι από 16 ιδιοκτησίες, αν θυμάμαι. Από 16 κάτι γίνεται, είναι από 5 ή κάπου. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι παράμετροι όμως οι οποίες επηρεάζουν την διάνοιξη δρόμων και είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Μιλάμε για πράξη αναλογισμού από το σχέδιο του 1905, που δεν έχουν γίνει διανοίξει. Και σήμερα μας μιλήσατε, πήρα απόφαση πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο για επέκταση κερδίου ανατολικά, μιλήσατε για επέκταση και δυτικά. Ενώ λένε άνθρωποι που γνωρίζουν ότι η περιοχή τώρα της πόλης που είναι στο σχέδιο πόλης... Πώς, η περιοχή είναι... Το 50% είναι απολεοδόμητη, ας πούμε, προσαγωγικών λέξεων. Όχι. Και είναι... εσείς συνεχίζετε... Είναι τεράστιο το νούμερο αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Το λένε άνθρωποι που είναι ασφαλιστές. Κακώς. Το λένε λάθος. Δεν μπορεί, είναι απλά μαθηματικά είναι. Δεν μπορεί η πόλη να είναι απολεοδόμητη κατά 50%. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι εκκρεμότητες, οι πολεοδομικές του σχεδίου πόλης είναι πολύ μικρές σε έκταση. Πάρα πολύ μικρές. Ήδη περιέγραψα τους δρόμους που σας ανέφερα, Παλιγκαινεσία, Σταδίου και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ρίγα Φεραίο είναι το μεγάλο, το δύσκολο. Η Θεμιστοκλέους και κάποια κομμάτια στην Χρυσοστόμου Σμύρνης. Τα άλλα είναι πάρα πολύ μικρά. Αυτά του σχεδίου πόλης του 1905. Σεπτέμβριο του 19 παραλάβαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, του οποίου οι πιστώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους κατά 50%. Και από 16 περίπου εκατομμύρια έχει φτάσει σήμερα να είναι στα 27 εκατομμύρια. Από όλα αυτά τα έργα,
και μέσα στην υγειονομική κρίση, η οποία υγειονομική κρίση έφερε προσκόμματα τόσο στη διαγωνιστική διαδικασία όσο και στην υλοποίηση των έργων, έχει συμβασιοποιηθεί το 72%, από τα οποία προσδοκούμε μέχρι τέλος του έτους να έχουν απορροφηθεί το 40%. Άρα, εν μέσω κρίσης, η εξέλιξη του τεχνικού προγράμματος έχει έναν θετικό βηματισμό, με 32 έργα να χρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους, με 32 έργα που έχουν προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ και με τα οποία υλοποιούνται παρεμβάσεις για αναπλάσεις, για τις υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού, για το οδικό δίκτυο, για τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς. Έργα τα οποία καθιστούν την πόλη φιλική στους κατοίκους της και ελκυστική στους επισκέπτες της. Έργα τα οποία ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν εισόδημα για όλους μας. 32 μεγάλα έργα τα οποία, εάν προστεθούν στα έργα καθημερινότητας που χρηματοδοτούνται, όπως σας είπα, από δημοτικούς πόρους, αλλά και στα έργα που υλοποιεί η ΔΕΙΑΚ ή που έχει σχεδιάσει και έχει χρηματοδότηση η ΔΕΙΑΚ για να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε ένα μίνι επιχειρησιακό σχέδιο της τάξης των 100 εκατομμυρίων περίπου να υλοποιείται στο Δήμο μας για τα επόμενα χρόνια. Άρα ο Δήμος θα είναι ένα ανοιχτό εργοτάξιο. Παράλληλα, έχουν υποβληθεί προτάσεις και αναμένονται οι εγκρίσεις τους για έργα, για τεχνικά έργα της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αναμένουμε, μετά την υποβολή, την χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και του Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, προϋπολογισμού 2,14 εκατομμυρίων ευρώ. Προετοιμάζουμε επίσης για υποβολή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, αλλά και στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, προτάσεις για τη σχολική στέγη, για την αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων, για την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, για την ανθεκτικότητα στις κρίσεις, για τη βιώσιμη κινητικότητα, ενώ από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου διεκδικούμε την ανάπλαση της πλατείας της 23ης Μαρτίου και την ίδρυση ενός hub καινοτομίας που θα υποστηρίξει δραστηριότητες στον αγροδιατροφικό τομέα. Είμαστε σε αναμονή για την κυβερνητική πρόταση σε ό,τι αφορά το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του Νέδοντα, το οποίο θα δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη απέναντι στις πλημμύρες. Και με την πεποίθηση ότι το αντιπλημμυρικό αυτό, μαζί με την αξιοποίηση του παράκτιου μετόπου, ότι αποτελούν το πόσιμο για την πόλη, περιοχές οι οποίες χρήζουν ανάγκης παρεμβάσεων, εμείς το νέο τεχνικό πρόγραμμα του 2021, που έχει έναν αρχικό προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε γράψει παρεμβάσεις για έργα και μελέτες, οι οποίες αφορούν πρώτον την εκπόνηση της μελέτης ανάδειξης του παράκτιου μετόπου στο μέτωπο που αφορά το Δήμο Καλαμάτας, μιας μελέτης που θα συμπεριλαμβάνει όλη τη διαδρομή, όλο το χώρο από τις Κυτριές μέχρι το Πεταλίδι και που θα γίνει μαζί σε συνεργασία με τους Δήμους Δυτικής Μάνης και Μεσίνης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχουν εγγραφεί έργα και μελέτες για την ανάπτυξη της πόλης ανατολικά και δυτικά, για την κατασκευή των έργων υποδομής στην περιοχή δυτικά της Αρτέμιδος, για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στη Θουρία, για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στις γειτονιές της πόλης ως σημεία συνάντησης, μικρά πάρκα όπως τα λέμε, για την ανάπλαση του ανατολικού κέντρου, για διανοίξεις οδών σε όλη την πόλη μετά την τακτοποίηση των πολεοδομικών εκκρεμωτήτων που έχουμε. Σε αυτή την εξελικτική πορεία της πόλης, μαζί με, με τους λίγους αλλά άξιους υπαλλήλους του Δήμου, είμαστε πάρα πολύ λίγοι, είναι αλήθεια, μπορούμε εμείς να ονειρευτούμε μια πόλη φιλική και ανθεκτική, αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητά μας με τα δικά μας έσοδα και επενδύοντας στο μέλλον, διεκδικώντας χρήματα από παντού. Ερωτήσεις. Ε,
ένα τέτοιο μεγάλο έργο που έχει έναν αρχικό προϋπολογισμό στα 102 εκατομμύρια ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί αγχωτικά στο διάστημα που θέλουμε εμείς. Όλα τα έργα υλοποιούνται στο χρόνο τους και με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν. Οι συνθήκες οι οποίες είναι ευμετάβλητες και επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες, στους οποίους ποτέ δεν μπορεί να περιγράψει μία προκήρυξη έργου. Αυτό. Μιλάμε για μία μελέτη του παράκτου, ανάδειξης του παράκτου μετόπου, στην οποία μελέτη θα αποτυπώνονται όλες οι παρεμβάσεις που αφορούν τις χρήσεις γης, την κινητικότητα μέσα σε αυτό το χώρο, την προστασία των ακτών, την θαλάσσια ρύπανση, τα αντιπλημμυρικά έργα όλης αυτής της περιοχής, στο σύνολό της, και βέβαια την κινητικότητα μέσα σε αυτή την περιοχή. Η Ναυαρίνου, όπως ανέφερες, είναι αποσπασματικά ένα πολύ μικρό κομμάτι σε όλη αυτή την ενιαία παρέμβαση. Η Ναυαρίνου καλά δεν λειτουργεί. Καλά. Είναι ένας δρόμος. Καλά, τι γίνεται με το καλοκαίρι. Δεν είναι... Μιλάμε ότι θα γίνει η ανάβαση από την Βάρο μέχρι την Ακρίτα. Τελειώσαμε. Είναι ένας δρόμος η Ναυαρίνου που εξυπηρετεί την κινητικότητα. Σε όλες τις μορφές. Είναι ένας βασικός άξονας στην παραλία που εξυπηρετεί την κινητικότητα κατοίκων και επισκεπτών. Από εκεί και πέρα μπορούμε να λέμε πάρα πολλά. Αλλά σε αυτή τη φάση όμως εγκεκριμένο είναι μόνο η παρέμβαση από την Φαρών μέχρι την Ακρίτα και με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και με κυκλοφοριακή μελέτη και με χρηματοδότηση και η παρέμβαση, το έργο είναι σε εξέλιξη. Την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται στην Επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό. Εκτιμούμε ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι έτοιμη. Σταύρο. Να πάω λίγο στο πρώτο θέμα, στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Ναι. Τώρα μέσα στη θητεία σας είχαμε το ζήτημα που προκάλεσε έτσι μεγάλο τόρο σε όλη τη χώρα του 5G. Ναι. Τι σχεδιάζεται να κάνει? Αυτή η υποδομή... Η υποδομή δικτύου είναι κάτι που αντιλαμβάνεστε ότι ξεπερνά τις επιλογές του Δήμου Καλαμάτας. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα και πιο διεξοδικά από τις ανακοινώσεις και τις προθέσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, οι οποίες εν περιλήψη σας λέγω ότι προωθείται η αδειοδότηση των συχνοτήτων για την ανάπτυξη και χρηματοδοτείται βεβαίως για την ανάπτυξη του δικτύου 5G σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα της σύμβασης με μια εταιρεία έχει τελειώσει αυτό, έτσι? Δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει σύμβαση με μια εταιρεία. Η εταιρεία, ένα πιλωτικό έργο εξοικείωσης και προώθησης και ενημέρωσης του κόσμου για το 5G ήταν. Δεν ήταν τίποτε άλλο. Την αναγκαιότητα για την ύπαρξη δικτύων μεταφοράς δεδομένων την είδαμε πάρα πολύ έντονα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, στην καραντίνα της υγειονομικής κρίσης. Σταθήκαμε όρθιοι γιατί είχαμε εδώ στο Δήμο ένα πολύ καλό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την λειτουργία του Δήμου πάνω απ' όλα, καθώς αρκετοί υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ, εντάξει, ένα μήνα ήμουν σε καραντίνα στο σπίτι, εργαζόμενος μέσω του δικτύου. Είχα πρόσβαση στο δίκτυο, το τηλέφωνο μου ήταν το εσωτερικό, διακινούσα όλα μου τα έγγραφα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης, οι υπογραφές ήταν όλες ψηφιακές και λειτουργούσαμε όλοι κανονικά. Για ποιο λόγο? Γιατί είχαμε μια πολύ καλή ψηφιακή υποδομή. Και αυτό θα πρέπει να είναι και έτοιμά μας για το μέλλον. Σας είπα ότι η υγειονομική κρίση αλλάζει ανθρώπινες σχέσεις, συμπεριφορές, αλλάζει την καθημερινότητά μας και δίνει ευκαιρίες επιχειρηματικές για καινούργια πράγματα. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε και ενσωματώσουμε στις δραστηριότητές μας ό,τι μας κληροδότησε η υγειονομική κρίση, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε επόμενες.